Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ. Ο λύκος την καθαρίζει τη φωλιά του. Και αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή. Είναι καθαρή. Φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιρογράτες, ό,τι θέλουν. Θα τους πάνω με τα κεφάλια. Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας. Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σε μία ημέρα. Ή μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρέγουσα, εν μία νυχτή, διότι όλες οι καλές δουλειές νύχτα γίνονται και όχι ημέρα. Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Εδώ είμαστε! Αν μας ρίξουν, εσείς είστε τα τάγματα εφάντου της Χρύσης Αυγής. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια. Στο το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Αν υπήρχαν σήμερα οι Ναζί, ίσως να ήμασταν και μαζί, αλλά δεν υπάρχουν οι Ναζί, πώς θα το κάνουμε. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν, δεν θα πεθάνει μόνος, θα κυσέ τον. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Μουσική» στο Σέλι Λόιντ. Το ημερολόγιο δείχνει 7 Οκτώβρη του 2020 και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα και αντικειμενικά δεν γίνεται να μην επηρεάσει και την εκπομπή μας. Οπότε αντί για το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στο Στίβεν Κίνγκ, σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο του φασισμού από κινηματογραφική σκοπιά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να κάνω ένα κλασικό αφιέρωμα στον αντιφασιστικό κινηματογράφο, γιατί το τελευταίο διάστημα το ίντερνετ έχει γεμίσει με άρθρα, αφιερώματα σε αντιφασιστικές ταινίες, τραγούδια κτλ. Σήμερα θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το φαινόμενο λίγο διαφορετικά. Και αντικειμενικά δεν γίνεται να ξεφύγω προφανώς από τη φόρμα αφιερώματος που σας περιέγραψα πριν λίγο, αλλά ας μας απασχολήσει αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην αρχή όμως θα ήθελα να δούμε την άλλη πλευρά του νομίσματος, τη σκοτεινή. Υπάρχουν άραγε ταινίες που υμνούν το φασισμό, το ναζισμό, την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής. Ας πέσει το intro και στη συνέχεια φορέστε τα ταξικά γυαλιά σας και ελάτε μαζί μου σε σκοτεινά κινηματογραφικά μονοπάτια. Thank you.
Είμαι ο Ταλέπορος και για την επόμενη μία ώρα θα κάνουμε ένα ραδιοφωνικό και συνάμα κινηματογραφικό ταξίδι στα άδυτα της πιο σκοτεινής και βλοσιρής ιδεολογίας που γέννησε ο κόσμος αυτός. Ιδεολογίας άρρηκτα δεμένης με το σύστημα που τη γεννά, τον καπιταλισμό. Απόψε θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε λίγο φως στο βλοσιρό πρόσωπο του τέρατος, όπως έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ ή Βιντέλα και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1,500, 5,000, 10,000, 100,000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται. Το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιές ή στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Τα γάλματα κάνουνε άλματα, μ' αυτοί που ξέρουν δε μιλάνε. Όλα τα πράγματα γίνονται θαύματα κι οι νεκροκέφαλες γελάνε. Όλα τα πράγματα γίνονται θαύματα κι οι νεκροκέφαλες γελάνε. Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλ. Μέσα στις κάρδιες, στις πλατείες, σε γραφεία οβάλ. Θέλει σωστοί χιλιάδες να'ναι στους τροχούς. Να'ναι η ψυχή, νύφη και γαμπρός ο νους. Αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλ. Μέσα στις καρδιές, στις πλατείες, σε γραφεία οβάλ. Θέλει σωστοί χιλιάδες να'ναι στους τροχούς. Να'ναι η ψυχή, νύφη και γαμπρός ο νους. Που με μια έκρηξη χαλάσουν και οι θεούλιδες, οι καημενούλιδες γίνονται ντέμοντε κι αράζουν. Και οι θεούλιδες, οι καημενούλιδες γίνονται ντέμοντε κι αράζουν. Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλ. Μέσα στις κάρδιες, στις πλατείες, σε γραφεία οβάλ. Θέλει σωστοί χιλιάδες να'ναι στους τροχούς. Να'ναι η ψυχή, νύφη και γαμπρός.
τους ονούς. Αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μας. Μέσα στις καρδιές, στις πλατείες, σε γραφεία οβάλ. Θέλει σωστοί χιλιάδες να είναι στους τροχούς. Να είναι η ψυχή νύφη και γαμπρός ολού. Και μετά το Μάνο Χατζηδάκη και τον Μανώλη Ρασούλη, με την ομολογουμένως πολύ έξυπνη απάντησή του προς το Μάνο Χατζηδάκη, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το κινηματογραφικό ταξίδι που σας υποσχέθηκα. Ας πάμε πίσω στο μακρινό 1915, τη χρονιά που γυρίστηκε η ταινία «Η γέννηση ενός έθνους», «The Birth of a Nation», του David Griffith. Ο David Griffith θεωρούταν από την εποχή του βοβού κινηματογράφου ο πατέρας της σκηνοθεσίας. Ήταν ο σκηνοθέτης που έδειξε το δρόμο στις οργανωμένες παραγωγές και στις επιτυχημένες ταινίες που άλλαξαν την εικόνα του κινηματογράφου. Ο αυταρχισμός και οι ιδιοτροπίες του ήταν μοναδικές. Το χειρότερο όμως ήταν ο ρατσισμός του. Απροκάλυπτος, κραυγαλαίος, στρατευμένος. Το 1908 σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία, «Οι περιπέτειες της Ντόλι», με πρωταγωνίστρια τη γυναίκα του Λίντα. Τα επόμενα χρόνια η φήμη του μεγάλωσε και έφτασε στο σημείο να κηρύζει και να σκηνοθετεί 4 ταινίες τη βδομάδα, διάρκειας 15 λεπτών. Η μεγάλη μήκους ταινία «Η γέννηση ενός έθνους» ήταν μια ταινία επικών προδιαγραφών. Καθώς η φήμη του Griffith αυξανόταν, μεγάλωναν και οι καλλιτεχνικές του φιλοδοξίες. Η ταινία αυτή ήταν μια ταινία διαφυσβήτητα και απροκάλυπτα ρατσιστική. Αντανακλώντας τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε ο Griffith, διασκευή του μυθιστορήματος του Thomas Dixon, ο άνθρωπος της Κλάν, που εκδόθηκε το 1905, εγκομίαζε την Ku Klux Klan για το ρόλο της μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Η ταινία αναφέρεται στα γεγονότα που προκάλεσαν τον Αμερικανικό εμφύλιο, τη δολοφονία του Abraham Lincoln και τη δημιουργία της Κλάν. Η ιστορία περνάει μέσα από τις ζωές δύο οικογενειών των ΗΠΑ πριν τον εμφύλιο πόλεμο. Μια οικογένεια της άρχουσας τάξης, του Βορρά, με αρχηγό τον Austin Stoneman, και μια επίσης εξέχουσα οικογένεια από τον Νότο, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Ben Cameron. Η νεαρή γη του Stoneman επισκέπτονται με καρδιότητα την οικογένεια των φίλων τους Cameron στη Νότια Καρολίνα. Μερικούς μήνες αργότερα, οι ζωές τους αλλάζουν και η φιλία τους δοκιμάζεται από τον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, καθώς ο Stoneman και ο Cameron πρέπει να ταχθούν σε αντίπαλα στρατόπεδα. Οι Αφροαμερικανοί παρουσιάζονται ως ατίθασοι άγριοι που βίαζαν λευκές γυναίκες. Για να μην μολύνει το φιλμ του προσλαμβάνοντας μαύρους ηθοποιούς, ο Griffith έβαλε λευκούς ηθοποιούς να βάφτουν μαύροι. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα αυτό. Η ταινία αυτή υπήρξε μάλιστα η πρώτη ταινία που προβλήθηκε στο Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρος Woodrow Wilson, νότιος ρατσιστής και ο ίδιος, έδωσε την ευλογία του. Ήταν τόσο μεγάλη προπαγάνδα που μέχρι και τη δεκαετία του 70 η Ku Klux Klan χρησιμοποιούσε τη γέννηση ενός έθνους για προσιλητισμό. Η ταινία ακόμα και σήμερα δεσπόζει σε εκατοντάδες λίστες με τις σημαντικότερες ταινίες όλων των εποχών. 101 χρόνια μετά και το 2016 γυρίζεται η ομότιτλη ταινία «The Birth of a Nation» του Nate Parker που εξιστορεί την πραγματική ιστορία της εξέγερσης των σκλάβων το 1831 στη Βιρτζίνια, την οποία διοργάνωσε ο Νατ Τέρνερ, ένας εγγράμματος σκλάβος και ιεροκήρυκας, καθώς παρήρθατε μάρτυρας των θηριωδιών ενάντια στους συντρόφους του. Ο τίτλος της ταινίας είναι σχεδόν ηρωνικός, καθώς προέρχεται από το ομότιτλο φιλμ του 15, μόνο που αυτή τη φορά βλέπουμε την ιστορία από την άλλη σκοπιά. Η ταινία δεν προτείνεται για ευαίσθητα στομάχια, καθώς οι συνθήκες της σκλαβιάς απεικονίζονται με ιδιαίτερη ομότητα, και αν κάτι ξεχωρίζει από τη συγκεκριμένη ταινία, είναι σίγουρα το soundtrack της, και επειδή η ταινία του 15, όντας ταινία βοβού κινηματογράφου, δεν έχει κάτι αξιόλογο να μας δώσει μουσικά, επέλεξα το τραγούδι «Go Tell 'Em» του Vic Mensa από την ταινία του 16. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. What they don't tell them, we've been underwater since they threw us in the boat, selling cotton, picking blues, rock and roll, railroad building, serving white America before we was dope dealing. Brick laid the birth of a nation, it's the rock. White House, black man, plantation, it's Barack. But we still can't cross the street
without the cops trying to zimmer man us while the whole neighborhood watch. They changed us to the auction block, but now we changing the locks. Cause even Bill O'Reilly's daughter out here drinking so fine. Now that's what I call a 21st century fox. Well, Megyn Kelly trying to tell me Santa's white and Cindy Lamb murderers right. I just remember rap stars, the new rock. I pull strings like the orchestra. Shut down your corporate. Nat Turner run up in the doors to your Nordstrom with 100 niggas ready and 100,000 more for you. Future Martin Luther dreamt when he was a man. I feel the love my mama fought for. See the scars on her hands. No turn that there ain't no looking back now. No Lord as far as I ran. So take these chains or give me death. Either way, we coming again. Stripped from the family. Ripped from reality, belly of the beast to the grips of the tragedy. Couldn't touch my soul, so they whipped my anatomy. I rewrote the script when they thought they had mastered me. 1, 2, 3, now I'm counting up the casualties. Mounting up the cavalry, riding with a massive beat. Shotgun shells show you God when they blaspheme. Running like a wolf when they send the dogs after me. Fighting for my freedom, yes, I had the audacity. Hanging from the trees, black blood on the leaves. Jumping overboard, black bodies in the sea. I die on my feet or I live on my knees. So you know I'm not begging if I say nigga please. I see the future Martin Luther dreamt when he was a man. I feel the love my mama fought for. See the scars on her hands. Go tell them that there ain't no looking back now. No Lord as far as I ran. So take these chains or give me death. Either way we coming again. Go tell them that. Και από την Ku Klux Klan του 1915 πάμε στη ναζιστική Γερμανία. Η ναζιστική προπαγάνδα ήξερε από νωρίς τη δύναμη του όπλου του κινηματογράφου και έτσι ο Γκέμπελς και ο Χίτλερ αξιοποίησαν αυτή τη μορφή τέχνης για να διαδώσουν τις ιδέες τους στο πλήθος. Ήξεραν ότι η προπαγάνδα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στις μάζες, καθώς και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εκείνη την περίοδο στη Γερμανία ήταν αναλφάβητο. Στόχος τους ήταν η επίκληση στο συνέστημα. Ο Χίτλερ εξάλλου αγαπούσε τον κινηματογράφο. Καλλιέργησε σχέσεις με ηθοποιούς και σκηνοθέτες και συχνά πρόβαλε ταινίες στα δείπνα που παρέθετε. Ο κινηματογράφος είχε εγωιτεύσει ακόμα περισσότερο τον πανίσχυρο υπουργό προπαγάνδας Γκέμπελς, που είχε τον έλεγχο των τεχνών. Ο Γκέμπελς έβλεπε ταινίες καθημερινά και συναναστρεφόταν με ανθρώπους του σινεμά. Το 1934 ανέλαβε τον τομέα της λογοκρισίας και ως το τέλος του πολέμου εξέταζε προσωπικά κάθε ταινία μεγάλου ή μικρού μήκους. Κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει τον έλεγχο και άλλων τομέων της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Η σφοδρή αντισημιτική στάση του Ναζιστικού Κόμματος οδήγησε στην απόπειρα απομάκρυνσης όλων των Εβραίων από τη βιομηχανία του κινηματογράφου το 1933. Οι Ναζί απαγόρευσαν στους Εβραίους να εργάζονται σε οποιαδήποτε κινηματογραφική επιχείρηση. Αυτό επέσπευσε την ομαδική φυγή από τη χώρα μια σειρά ταλαντούχων ανθρώπων του κινηματογράφου, όπως ο Max Ophüls και ο Billy Wilder. Όποιος είχε αριστερές ή προοδευτικές απόψεις, κινδύνευε εξίσου. Και πολλοί, μη Εβραίοι που δεν άντεχαν την πολιτική των Ναζί, εγκατέλειψαν τη χώρα. Τον Απρίλιο του 1935, η αντισημιτική καμπάνια των Ναζί εντάθηκε με την απαγόρευση της προβολής όλων των ταινιών που είχαν γυριστεί πριν το 1933 και στην παραγωγή των οποίων είχαν συμμετάσχει Εβραίοι. Ο βασικός στόχος του Γκέμπελς να αποκτήσει τον έλεγχο του γερμανικού κινηματογράφου επιτεύχθηκε μέσα από τη σταδιακή κρατικοποίηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1942. Η αποτρόπαια ναζιστική ιδεολογία είναι ο λόγος για τον οποίο πολύ λίγες ταινίες της εποχής είναι γνωστές στο σύγχρονο κοινό εκτός Γερμανίας. Εξαίρεση αποτελούν οι έντονα προπαγανδιστικές ταινίες όπως Ο Θρίαμβος της Θέλησης και το Εβραίος Σους, ταινία χωρίς συνείδηση, που μελετήθηκαν κυρίως ως ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Ορισμένες από τις πρώτες έντονα προπαγανδιστικές ταινίες εμφανίστηκαν το 1933. Οι συγκεκριμένες παραγωγές εκείνης της εποχής εξιδανίκευαν τους ναζί χαρακτήρες με στόχο τη στρατολόγηση οπαδών για λογαριασμό του Ναζιστικού Κόμματος.
γυρισμένες λίγο πρωτού οι Ναζί αναλάβουν την εξουσία, απεικονίζουν την εποχή σε μια περίοδο συνεχούς πάλης μεταξύ των μοχθηρών κομμουνιστών και των ένθερμων νεαρών υποστηρικτών του Χίτλερ. Οι πιο διάσημες από αυτές τις ταινίες με θέμα τους εχθρούς των Ναζί ήταν 5 ταινίες αντισημιτικού περιεχομένου. Ταινίες που γυρίστηκαν κατά παραγγελία του Γκέμπελς το 1939, λίγο μετά την πρώτη δημόσια δήλωση του Χίτλερ ότι η ολοκληρωτική εξολόθρευση των Εβραίων θα αποτελούσε την τελική λύση στο εβραϊκό ζήτημα. Ανάμεσα σε αυτές τις ταινίες, με την ύπουλη προπαγάνδα, ήταν η ταινία που ανέφερα πριν, Εβραίος Σους, ταινία χωρίς συνείδηση, του Όσκαρ Ρέλερ. Η ταινία αποτελούσε ένα ιστορικό έπος που διαδραματιζόταν τον 18ο αιώνα και βασιζόταν στο στερεότυπο του άρπαγα Εβραίου τοκογλύφου. Η ταινία είχε τεράστια επιτυχία και υποκίνησε τη βία εναντίον των Εβραίων. Ωστόσο, το πλέον αντιπροσωπευτικό δείγμα άμεσης προπαγάνδας και συγκοφαντικής αθλειότητας ενάντια στους Εβραίους αποτέλεσε το φιλμ «Ο αιώνιος Εβραίος» του 1940, με υπότιτλο «Μια κινηματογραφική συνεισφορά στο πρόβλημα του παγκόσμιου Εβραϊσμού». Το θέμα του αιωνίως περιπλανούμενου Εβραίου ήταν βεβαίως παλαιότερο από τον εθνικοσοσιαλισμό. Συνδεόταν με το θρύλο του καταραμένου Αχάσβαρ, του Εβραίου που αρνήθηκε στο Χριστό να ξεκουραστεί, ενώ σου κουβαλούσε το σταυρό και τριγυρνούσε τον κόσμο χωρίς λύτρωση, μεταφέροντας μαζί του επιδημίες και καταστροφές. Στην προκειμένη περίπτωση, ένα μακροσκελές πρόγραμμα αναφερόταν με λεπτομέρειες στα δεινά που επιφέρει η εβραϊκή παρουσία, προετοιμάζοντας το θεατή. Σκηνές από τον γκέτο της Βαρσοβίας, που στο φιλμ παρουσιάζεται ως το πραγματικό βρώμικο και άθλιο σπίτι των Εβραίων, ενισχύονται από ερμηνευτικά σχόλια ότι οι Εβραίοι αρέσκονται να ζουν έτσι. Χάρτες δείχνουν την πορεία των Εβραίων από την Παλαιστίνη σε όλο τον κόσμο, ενώ η κάμερα κάνει zoom σε μια αλληλουχία εικόνων που αμέτρητα ποντίκια και Εβραίοι καταβροχθίζουν τα πάντα στο δρόμο τους. Τα σχόλια πληροφορούν το θεατή ότι το μόνο συγκρίσιμο ζώο με αυτούς είναι το ποντίκι. Στο τελευταίο μέρος της ταινίας επιτίθεται στις θρησκευτικές θελετές και παραδόσεις με αποκορύφωμα την ιεροτελεστία της Κόσερ, σφαγής όπως αναφέρεται, τις πλέον φρικιαστικές σκηνές που έχει αποτυπώσει η κάμερα, λέγοντας χαρακτηριστικά. Το φιλμ τελειώνει με παρέλαση, σβάστηκες και γαλάζιο ουρανό. Ο κόσμος χειροκροτεί, ενώ ακούγεται η ομιλία προφητεία του Χίτλερ τον Ιανουάριο του 1939. Ο εχθρός έχει αποκαλυφθεί. Ο δρόμος για την εξόντωσή του έχει ανοίξει. Το διάστημα μεταξύ 1933 και 1945 γυρίστηκαν εκατοντάδες προπαγανδιστικές ταινίες. Όμως μία είναι αυτή που έχει διχάσει πολλές φορές στο παρελθόν την κινηματογραφική κοινότητα. Ο λόγος για την ταινία «Ο θρίαμβος της θέλησης» της Λένι Ρίφενσταλ. Η Λένι Ρίφενσταλ είναι η πιο στενή συνεργάτης και βασική κινηματογραφίστρια και πιθανώς ερωμένη του Αδόλφου Χίτλερ. Η Ρίφενσταλ οπτικοποίησε τον ναζισμό. Παράλληλα, καθιέρωσε την αισθητική και τις τεχνικές τις οποίες γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα. Έλεγε ότι έλκομαι από το ωραίο, ότι είναι απολύτως ρεαλιστικό, μια φέτα ζωής, ότι είναι σύνηθες, καθημερινό, δεν με ενδιαφέρει. Η σκηνοθέτης, η οποία γύριζε προπαγανδιστικά φιλμ υπέρ των Ναζί, σκηνοθέτησε τη δική της ταινία το 1934. Σε εκείνη καταγράφεται το συνέδριο του Ναζιστικού Κόμματος στην Ιρεβέργ, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 10 Σεπτεμβρίου του 1934. Το συνέδριο αυτό ονομάστηκε αργότερα Συνέδριο της Ελευθερίας και της Ισχύος, Συνέδριο της Δύναμης και Νίκη της Θέλησης. Λίγους μήνες πριν, ο Χίτλερ είχε δώσει εντολή μαζικής δολοφονίας όλων των πολιτικών του αντιπάλων, ώστε να είναι η μοναδική πολιτική δύναμη στη χώρα. Ήταν η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών, όπως έμεινε γνωστή στην ιστορία. Στη ταινία παρουσιάζονται σκηνές από την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του συνεδρίου και των παρελάσεων. Στο συνέδριο εμφανίζονται όλοι οι σημαντικοί παράγοντες του εθνικοσοσιαλισμού σε ομιλίες τους. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όμως, ο κινηματογράφος μήπως έβαλε τη φασιστική ιδεολογία και το ρατσισμό στο χρονοτούλαπο της ιστορίας? Ας ταξιδέψουμε στο όχι και τόσο μακρινό 1971 και να μιλήσουμε για την ταινία Goodbye Uncle Tom. Οι πατέρες του Mondo Film,
ντοκιμαντέρ ιδιαίτερα δημοφιλής τις δεκαετίες του 60 και 70, με σειραφή απαγορευμένων πλάνων από εξωτικά μέρη του πλανήτη, Γκουαλτιέρο Τζακοπέτη και Φράνκο Πρόσπερη, σοκάρουν ξανά με ίσως το πρώτο μοκιμένταρι στην ιστορία. Οι δημιουργοί ταξιδεύουν υποτίθεται στον χρόνο και στον Αμερικανικό Νότο πρώτου εμφυλίου πολέμου και καταγράφουν από πρώτο χέρι τις φρικαλαιότητες των λευκών σε βάρος των σκλάβων. Τίποτα δεν μπορεί να σας προετοιμάσει για αυτά που θα αντικρίσετε. Η σχεδόν πορνογραφική βία θα ανακατέψει και τα πιο γερά στομάχια. Γυρισμένο εξ ολοκλήρου στην Αϊτή, όπου οι δημιουργοί φιλοξενήθηκαν από τον διαβόητο δικτάτορα Πακ Ντοκ, που τους έδωσε πλήρη πρόσβαση και έθεσε στη διάθεσή τους εκατοντάδες ντόπιους που χρησιμοποιήθηκαν για τις εμετικές και αποτρόπες πράξεις που απεικονίζονται. Αν και υποτίθεται ότι στέκεται απέναντι στη σκλαβιά, είναι αυτές οι καθαρά εκμεταλλευτικές και χωρίς συχνώς καλλιτεχνικής αξίας σκηνές βίας και εξευτελισμού που κόλλησαν στην ιταλική αυτή παραγωγή την ταμπέλα της ρατσιστικής φάρσας. Αλλά ας έρθουμε και στη χώρα μας. Δύο χρόνια μετά, το 1973, και μεσούσης της Χούντας, γυρίζεται η ταινία με τον διακριτικότατο τίτλο «Τον αράπηκε τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς», της Καραγιάννης Καρατζόπουλος. Τι να πρωτοσχολιάσουμε για αυτή την παραγωγή? Το ότι ο Κώστας Βουτσάς με blackface υποδεί ένα Αφρικανό μπάτλερ, ή το ότι την εποχή που πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες είχαν φύγει μετανάστες σε Βέλγιο και Γερμανία στην Ελλάδα, κάποιοι έσπαζαν πλάκα με Αφρικανούς υπηρέτες? Όλα αυτά βέβαια ήταν λεπτομέρειες για το χουντικό καθεστώς που ενθάρρυνε και χρηματοδοτούσε αδρά τέτοια σκουπίδια που τόνιζαν μεταξύ άλλων την πλασματική ελληνική ανωτερότητα. Η αλήθεια είναι πως ο Κώστας Καραγιάννης επιχείρησε ένα επιδερμικό έστω σχόλιο πάνω στην ξενομανία των νεόπλητων Αθηναίων της εποχής, όμως ακόμα και αυτό παραγωνίζεται από τον ξέχυλο ρατσισμό. Είναι ίσως μία από τις χειρότερες κωμωδίες στο αείμνηστο του Κώστα Βουτσά, με παροχημένο story, διαλόγους που πολλές φορές σε κάνουν να νιώθεις άβολα και απανωτές κρυάδες. Δεκτώ ότι η τέχνη κρίνεται με βάση την εποχή που δημιουργήθηκε και όχι με τα σημερινά δεδομένα. Δεν νομίζω πως ο Ζαμπέτας που τραγουδάει για τον Αράπη, το Μαύρο, το Σκύλο, τον Ταμ 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 ή τα ρατσιστής, απλά εμπνέεται από μια πολύ γνωστή παροιμία που σήμερα δεν διανοείσαι καν να την ξεστομίσεις. Όμως καλό θα ήταν, όταν προβάλλεται σήμερα στην τηλεόραση, να συνοδεύεται από ανάλογες ενδείξεις ή προειδοποιήσεις. Ελληνικά κυριακάτικα βράδια στο Star. Με λάμψες βεδουίνε. Δεν είδε άσπρη μέρα. Έφτασε. Κώστας Βουτσάς. Ξεκίνα να πάμε στις μπογιές να με βάψεις. Αποφάσισε να τα βάψει μαύρα. Ναι, ναι, εγώ από κοντό είμαι. Από κονγκό είμαι. Νίκος Ρίζος. Λεβέντη μου, πώς έγινες έτσι? Γιώργος Μοσχίδης. Υπάρχει όμως ένα μικρό προβληματάκι. Ο Μοχάμετ ξεβάφει. Τον αράπη και αν τον πλένεις. Έιουα, έιουα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Star. Αρκετά όμως βρωμήσαμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Ήρθε η ώρα να δούμε μερικές ταινίες οι οποίες προσπαθούν να απαντήσουν σε αυτό το φαινόμενο. Ο κινηματογράφος, όντας η 7η τέχνη, λειτουργεί συχνά πυκνά και ως ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη και επομένως ζητήματα όπως ο φασισμός και ο ρατσισμός, κάθε άλλο παρά συγκίνητο, να τον αφήσουν. Δεκάδες είναι οι σκηνοθέτες που έβαλαν το λιθαράκι τους προς αυτή την κατεύθυνση. Με πολλές γνωστές αλλά και άγνωστες ταινίες επιχείρησαν να κάνουν το δικό τους ρήγμα στο αυγό του φιδιού. Ταινίες όπως ο Αληθινός Φασισμός του Μάικλ Ρομ, οι δημιουργίες του Φασμπίτερ, ο Έλληνας Γείτονας του 69 και ο Φόβος Τρώει τα Σωθικά του 74, αλλά και νεότερες προσπάθειες όπως τα Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορίας του 98, το Μίσος του 94, αλλά και η υπέροχη Λευκή Κορδέλα του 2009 του Μάικλ Χάνεκε αποτελούν κλασικές ταινίες του είδους. Προφανώς, οι ταινίες είναι τόσες πολλές που δεν μπορούν να χωρέσουν σε ένα μονόωρο ούτε καν ένα τρίωρο αφιέρωμα στον αντιφασιστικό κινηματογράφο. Στο απόψινό αφιέρωμα θα ήθελα απλά να κάνω αναφορά σε μερικές από τις αγαπημένες μου αντιφασιστικές ταινίες, γνωστές και άγνωστες για κάποιους, και είμαι σίγουρος ότι αν ανατρέξετε στις δεκάδες λίστες που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, θα ανακαλύψετε πάρα πολλά διαμάντια ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό. Εξάλλου, ο λόγος του σημερινού αφιερώματος είναι αυτός. Να σας δώσει το έναυσμα, να ψάξετε και μόνοι σας και να παρακολουθήσετε μερικές από αυτές τις ταινίες. Get your hands in the air, sir.
And you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. What they say? What they say? Don't you hear? I say, yeah. Yeah, yeah. Mister, what they say? What they say? Do you believe I would take something with me and give it to the policeman? I wouldn't do that. And if I do that, I would say, sir, I want to put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent of what they done to me. They was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. Oh yeah, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Yeah. Give it to me four times. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το 5446 Was My Number, ακούγεται στους τίτλους αρχής της ταινίας This Is England του 2006, ταινία του Shane Meadows, καλοκαίρι του 1983 στην Αγγλία. Ο 12χρονος Σον, ένα παιδί από φτωχή οικογένεια, που έχασε τον πατέρα του στον πόλεμο των Φόκλαντ. Δεν έχει φίλους και τώρα που κλείσαν τα σχολεία θα βρει καταφύγιο στην τοπική συμμορία της πόλης, όπου τα μέλη της θα τον κάνουν να νιώσει ότι ανήκει κάπου. Θυμάστε κάποια παιδιά της Αγγλίας, κυρίως με εξυρισμένα κεφάλια της δεκαετίας του 60, τους περίφημους skinheads. Έχει τρομερό πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον η μεταλλαγή αυτών των παιδιών από παιδιά της διαμαρτυρίας σε φασιστικές μαριονέτες και κυνηγούς μεταναστών. Τα παιδιά αυτά, εργάτες σε δεύτερες δουλειές, ναυπηγεία, εργοστάσια, μεταφορές κτλ., κάτοικοι φτωχών συνοικιών, παιδιά όλων των χρωμάτων και όλων των εθνικοτήτων που ζούσαν στην Αγγλία. Αντιδρώντας στην αντιλαϊκή πολιτική της Θάτσερ, σχημάτισαν ομάδες με στρατιωτική πειθαρχία. Ομάδες που αμφισβητούσαν το σύστημα. Ορφανά όμως από πολιτική καθοδήγηση, καίγοντας τεράστια ιδεολογικά κενά, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετεξελίχθηκαν σε ασπίδες και στρατιώτες του συστήματος. Έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των μεταναστών. Έγιναν η Χρυσή Αυγή της Αγγλίας. Το φυτώριο του φασισμού. Η ταινία του Meadows προσπαθεί και επιτυχαίνει αρκετά να αποκαλύψει τους λόγους και τις αιτίες αυτής της μεταλλαγής. Τα λαϊκά στρώματα, όταν είναι πολιτικά απληροφόρητα, αμόρφωτα και ανώριμα, πέφτουν μοιραία στα χέρια των επιτίδιων και μετατρέπονται από δυνατή αγωνιστική δύναμη σε όπλο του συστήματος, σε εκτελεστικά όργανα φασιστικών μεθόδων και ιδεολογιών. Η πολιτικά ανώριμη εργατική τάξη στρέφεται εναντίον του εαυτού της. Δέχεται να υπηρετήσει εθνικιστικές και φασιστικές ιδεολογίες. Δύο χρόνια αργότερα, το 2008, βγαίνει στις γερμανικές αίθουσες η ταινία Die Welle, το κύμα, του Dennis Gansen. Ένας καθηγητής, μία τάξη, ένα project για την απολυταρχία. Τα συστατικά είναι απλά και η προσέγγιση παρομοίως.
Το κοκτέιλ όμως είναι τόσο δυνατό που μοιάζει αδύνατο να αποτύχει. Η μετάβαση από τον προβληματισμένο μεσήλικα που μισεί την ιδέα να αγγίξει το θέμα και τα «Οι Ναζί ήταν χάλια, το καταλάβαμε», σχόλια των μαθητών, μέχρι τις επιδρομές στην πόλη και το χαιρετισμό της ομάδας. Ο τρόπος που ξεδιπλώνεται το σενάριο μοιάζει τόσο παρανοϊκός και τόσο πραγματικός την ίδια στιγμή. Ίσως επειδή κάπου, κάπως, κάτι παρόμοιο έχετε ακούσει να έχει συμβεί. Ίσως επειδή η ταινία είναι τοποθετημένη στη Γερμανία. Ή ίσως επειδή το κεντρικό κόνσεπτ είναι ένα πραγματικό γεγονός. Σε κάθε περίπτωση, εδώ δεν υπάρχει χώρος για πολλαπλές αναγνώσεις ή βαθύτερα νοήματα. Ό,τι έχει να σου πει το κύμα, σου το λέει κατάμουτρα και σε αφήνει να αναλογιστεί στα υπόλοιπα. Κοιτώντας τη αποστασιοποιημένα, ίσως δεν είναι και η καλύτερη ταινία του αφιερώματος, όμως είναι από τις πιο ουσιαστικές και μπορεί να έχουν υποθεί πολλά για αυτήν την ταινία και ίσως χρήζει βαθύτερης συζήτησης για το πώς καταπιάνεται με το θέμα. Όμως αναμφίβολα, είναι μια από τις πιο άμεσες και πιο ουσιαστικές ταινίες που έχουν γυριστεί με αυτό το θέμα. Το πείραμα του καθηγητή ήταν να μεταφέρει μέσα στην τάξη του λυκείου, στο οποίο διδάσκει τους νόμους, την καθημερινότητα και τις αξίες της σημερινής γερμανικής καπιταλιστικής κοινωνίας. Τίποτα άλλο. Ό,τι ισχύει έξω στην κοινωνία. Έστεψε λοιπόν τον εαυτό του αρχηγό, μετά από τη λογική εκλογή του από τους μαθητές πολίτες, ποιος άλλος θα μπορούσε λογικά να είναι ο αρχηγός. Σας λέει τίποτα το δικό μας ποιον θεωρείται ικανότερο πρωθυπουργό? Και επέβαλε τους όρους του. Όρους που προκύπτουν από τα πράγματα. Το πρώτο που απέτησε ήταν υπακοή και πειθαρχία. Απαραίτητες και λογικές προϋποθέσεις για μια κοινωνία η οποία πρέπει να λειτουργήσει πάνω σε δοσμένες και απαραβίαστες αρχές και κατευθύνσεις. Στη συνέχεια, ποντάρε στην ψυχολογία. Τόνισε την ιδιαιτερότητα της τάξης, την εξυπνάδα, τον πατριωτισμό της σε σύγκριση με άλλες τάξεις του σχολείου, κοινωνία. Και ζήτησε από αυτούς τους μαθητές αυτό το ξεχωριστό που τους διακρίνει. Να φαίνεται με την πρώτη ματιά. Δεν είναι κρίμα να κρύβεται? Αφήστε που αυτό σας δίνει και κύρος. Ζήτησε, όπως επιβάλλεται από τις συνθήκες, ομοιόμορφο ντύσιμο, ομοιόμορφη συμπεριφορά. Ζήτησε επίσης αλληλεγγύη και αλληλυποστήριξη. Κατέληξαν δημοκρατικά στο σήμα τους και το χαιρετισμό τους. Σιγά σιγά, σκαλί το σκαλί, η τάξη και ο καθηγητής, από υπερβάλλοντα ζήλο αυτός, κύλησαν ένα-ένα τα στάδια που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στο φασισμό και στην κόλαση. Οι δραστηριότητες της τάξης πια δεν χώραγαν μέσα στην αίθουσα. Απλώθηκαν και στο υπόλοιπο σχολείο. Μεταβγήκαν και στους δρόμους. Αγκάλιασαν την πόλη, τη Γερμανία. Βγήκαν εκτός ελέγχου. Και μετά τους Ramones και το Rock and Roll High School που ακούγεται στους τίτλους αρχής του Die Welle, ας περάσουμε στο Lars von Trier και την ταινία Dogville του 2003. Μια ήσυχη πόλη, όχι πολύ μακριά από εδώ, μετατρέπεται στην απόλυτη φασιστική παγίδα. Στη ΣΥΠΑ, τις δεκαετίες του 30, ο φυγάς Grace βρίσκει καταφύγιο στην πόλη Dogville και όταν η αστυνομία φτάνει στο κατόπι της, οι φιλήσυχοι κάτοικοι αρχίζουν να την εκμεταλλεύονται βάναυσα και βάρβαρα. Η σχεδόν θεατρική αλληγορία του Trier μιλά για το φίδι του φασισμού που φωλιάζει στις ψυχές των καθημερινών ανθρώπων δυνατότερα από όλα τα αντιπολεμικά φιλμ μαζί. Προκλητικός δημιουργός ο Trier, ξεκίνησε με τον Dogville, μια τριλογία για την Αμερική, που ερέθησε υπερβολικά το κοινό όπου και αν προβλήθηκε. Εδώ επιχειρεί ένα τολμηρό καλλιτεχνικό στοίχημα, συνδυάζοντας ένα πειραματικό εγχείρημα με εμπορικούς στάρ. Μια κλασική αφήγηση σε ένα σκηνικό απόλυτα αντιρεαλιστικό και αφηρημένο. Στην ταινία θέτει ένα ηθικό ερώτημα σχετικά με την πραγματική φύση του ανθρώπου και το θέτει με τρόπο γλαφυρό, μακιαβελικό και απαισιόδοξο. Προβάλλει επίσης την αιώνια αλληγορία της εκδίκησης με αναφορές στον Μπρέχτ και στην όπερα της Πεντάρας. Εκεί που πρωτοτυπεί είναι στο ότι στείνει το ηθικό και μελοδραματικό του μύθο σε ένα κλειστό στούντεο με θεατρικό φωτισμό, σε ένα μαύρο πάτωμα σημαδεμένο με γραμμές από κυμωλία και με λίγα έπιπλα διάσπαρτα στο χώρο. Δεν πρόκειται όμως για κινηματογραφημένο θέατρο, κάθε άλλο. Ο Trier ελίσσεται κινηματογραφικά μέσα στον απογυμνωμένο χώρο, δημιουργώντας μια ευρηματική και στυλιζαρισμένη γραφή υψηλής αισθητικής. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και έχει συνοχή. Μπορεί μάλιστα να συγκλονίσει το θεατή, όχι μόνο χάρη στην εξέχουσα ερμηνεία της Nicole Kidman, αλλά και όλων των άλλων εξαιρετικών ηθοποιών. Ο Trier αποφάσισε συναντήσει την ταινία με κομμάτια του Vivaldi, που εναρμονίζονται απόλυτα με το θεατρικό σκηνικό και τις μπρεχτικές ερμηνείες.
Δεκάδες είναι αντιφασιστικές ταινίες που έχουν γυριστεί ανά τις δεκαετίες. Αλλά κλείνοντας το σημερινό αφιέρωμα, θα ήθελα να κάνω και μια μικρή αναφορά σε μερικές κωμωδίες, οι οποίες προσπάθησαν με σατυρικό μάτι να δώσουν το δικό τους στίγμα ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική ιδεολογία. Μιας και στην αρχή κάναμε μια εκτενή αναφορά στην Ku Klux Klan και στην ταινία «Γέννηση ενός έθνους» που την εκθίαζε, ας δούμε τώρα την ταινία «Black Klansman» με 3K, όπως Ku Klux Klan, την τελευταία ταινία του Spike Lee του 2018. Η ταινία μας μεταφέρει στη δεκαετία του 70 στο Κολοράντο της Αμερικής, εκεί που διεξάγονται όλα τα γεγονότα. Εστιάζει στην αληθινή ιστορία και τη ζωή του Ron Stallworth, του πρώτου Αφροαμερικανού αστυνομικού του Colorado Springs, που διείσδησε σαν μυστικός πράκτορας μέσα στην Ku Klux Klan. Παραδόξως, ο detective Stallworth και ο συνεργάτης του, Zimmerman, κατάφεραν να φτάσουν στα ανώτερα κλιμάκια της Ku Klux Klan με σκοπό την αποτροπή του σχεδίου της οργάνωσης να καταλάβει την πόλη. Όποιος ξέρει έστω και λίγο το παλιό καλό σινεμά του Spike Lee, αναμφίβολα ξέρει τι να περιμένει από τον Black Klansman. Έχει αποδείξει ότι ξέρει να καταπλήσει και τους πιο φανατικούς θαυμαστές του και να συνδυάζει σινεμά ποιοτικό και διασκεδαστικό ταυτόχρονα. Και πραγματικά αυτό κάνει και τώρα. Ξαναγίνεται ουσιαστικός και προσφέροντας άφθονο χαβαλέ, στείνει ένα συνεφιλικό πανηγύρι στη μεγάλη οθόνη και μεταξύ σουβαρού και αστείου μας δίνει μια από τις καλύτερες ταινίες για το ρατσισμό, χωρίς να έχει κλισέ και στερεότυπα άλλων προσπαθειών. Δεν μασάει τα λόγια του και έμεσα κάνει και κοινωνική κριτική. Όπως και σε όλες σχεδόν τις ταινίες του, έχουμε και εδώ ένα κεντρικό ήρωα, ο οποίος επιζητά εκδίκηση χωρίς να το τραβάει στα άκρα. Πιστός στα τρίκ του και τα σήματα κατά τεθέν του με γκρο πλάν, απότομη αλλαγή εικόνων και ιδιαίτερο χιούμορ, αλλά και το κυριότερο εξαιρετικούς διαλόγους, ο Spike Lee επέστρεψε δυναμικά με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Στην ταινία περιγράφει την καταπίεση των μαύρων και τότε, αλλά και τώρα, από τους Άριους Αμερικάνους και η κρατική καταστολή με μια συγκινητική αφήγηση του πρώην σκλάβου και μέλος των Μαύρων Πανθύρων, Στόλι Καρμάικλ. Αναφέρεται επίσης στη βία, Black Power, στην οποία καλούνται να προβούν οι φοιτητές, ως αντίπεινα και μόνο της βίας των Λευκών. Χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στην αντικαπιταλιστική δράση των Μαύρων Πανθύρων, αναφέρεται όμως η αντιπεριαλιστική τους δράση κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Η ταινία κάνει αισθητό το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό της ιδεώδες, χωρίς όμως να καταπιάνεται σε κανένα σημείο δυστυχώς με τη γυναισιουργό αιτία του, που είναι το ίδιο το σύστημα. Η ταινία έχει μια συγκινητική σκηνή που χορεύουν οι δύο πρωταγωνιστές υπό τους ήχους του τραγουδιού «Too Late, Turn Back Now» από τους Cornelius Brothers and Sister Rose. Falling in love.
I believe I'm falling in love. It's too late to turn back now. I believe, I'm falling in love. It's too late, I believe I'm falling in love. It's too late to turn back now. I believe I'm falling in love. It's too late to turn back now. Το 1983 ο μεγάλος παροδός Mel Brooks αποφασίζει να κάνει το remake της κωμωδίας του 42 «Να ζει κανείς ή να μη ζει». Ο Φρέντερικ Μπρόνσκι, τον οποίο υποδίεται ο Mel Brooks, είναι ο διάσημος Πολωνός ηθοποιός, τον οποίον έχουν ελάχιστοι ακουστά στην πραγματικότητα. Όταν οι Ναζί εισβάλλουν στη χώρα του, αυτός και η κάπως τσαχπίνα σύζυγός του Άννα θα προσπαθήσουν να διαφύγουν προς την Αγγλία υποδεόμενου Γερμανούς, σεξπυρικούς ήρωες ή ακόμα και τον ίδιο τον Χίτλερ. Ο μόνος τρόπος να ξεγελαστεί η πανηλήθεια Γκεστάπο είναι το υποκριτικό ταλέντο του ζευγαριού. Αν και η original ταινία του 42 είναι σαφώς ανώτερη από τη μεταγενέστερη του Mel Brooks, και αυτό γιατί μιλάμε για μια κωμωδία για τον Χίτλερ και μάλιστα γυρισμένη στην περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πράγμα το οποίο δεν ήταν απλά συνήθιστο, αλλά κάτι που σόκαρε μερικούς. Κι όμως, ο σκηνοθέτης Ernst Lubitsch, εβραϊκής καταγωγής Γερμανός, που το 22 μετακόμισε στο Hollywood, κατάφερε με την ταινία αυτή το κατόρθωτο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μείνω στο remake του Mel Brooks. Αδιαμφισβήτητα, όχι την καλύτερη ταινία του. Αν με ρωτήσετε, η καλύτερη ταινία του κατ' εμέ είναι το Frankenstein Jr. Αλλά αυτό είναι για ένα άλλο επεισόδιο. Μουσικά νούμερα, αγωνιώδεις καταδιώξεις, λαμπερές τουαλέτες και οπλοπολιβόλα. Θεατρίνοι και SS γίνονται ένα κουβάρι για να νικήσει στο τέλος η ομάδα των θεατρίνων. Γιατί το θέατρο είναι μια μεγάλη κατάφαση στη ζωή. Όταν η ιστορία στείνει μια τόσο φρικαλαία φάρσα όσο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το θέατρο απαντά με το βροντερό γέλιο της φαρσοκομωδίας. Εδώ βέβαια, κάποιος μπορεί να ρωτήσει, μπορεί το γέλιο να νικήσει τα τάγκς? Ο Mel Brooks με το έργο του απαντά ναι. Σε μια σκηνή της ταινίας, που ο Φρέντερικ Μπρόνσκι υποδίεται το Χίτλερ πάνω στη σκηνή, τραγουδάει το πανθομολογουμένος επιτυχημένο σατυρικό τραγούδι All I Want Is Peace. Every day I'm out there trying to make the world safe for Germany. I don't want war. All I want is peace. 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 A little piece of Poland. A little piece of France. A little piece of Portugal. And Austria perchance. Little slice of Turkey and all that that entails, and then a piece of England, Scotland, Ireland, and Wales. Wait a minute, you can't come back here. Nobody's allowed back here during a performance. A little nip of Norway, a little spot of Greece, a little hunk of Hungary. Oh, what a lovely feast! A little bite of Belgium, and now for some dessert. Romania, Albania, and Russia wouldn't hurt. Hey! We are from the Foreign Office. It's imperative that we see Mr. Bronski immediately. I'm sorry, sir, but you can't. He's on stage. Και φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος του απόψινου αφιερώματος, δεν γίνεται να μην κάνουμε μία αναφορά και στην τεράστια κωμωδία του Charlie Chaplin, Ο Μεγάλος Δικτάτορ. Η πρώτη καθολοκληρία ομιλούσα ταινία που σκηνοθέτησε ο Chaplin το 1940, μια από τις πρώτες αντιναζιστικές, αντιφασιστικές κινηματογραφικές παραγωγές που βγήκαν από το Hollywood. Κυκλοφόρησε 1,5 περίπου χρόνο πριν από τον βομβαρδισμό του Pearl Harbor και την είσοδο της Αμερικής στον πόλεμο. Οι κριτικοί δεν καλωσόρισαν την ταινία όταν πρωτοβγήκε. Κάποιοι εκτίμησαν την πολιτική της θέση ως πέρα από το δέον σοβαρή, ενώ κάποιοι άλλοι ως μη αρκούντο σοβαρή. Παρά τα αυτά, ο Μεγάλος Δικτάτορ υπήρξε τεράστια εμπορική επιτυχία, κύρια οφειλόμενη στην συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα του δημιουργού της ως κινηματογραφικού στάρ. Ο Τσάρλι Τσάπλιν, με εμφυτεμένη ανέκαθεν στο έργο του κοινωνική και πολιτική συνείδηση, πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σειρά πολιτικών ομιλιών, στις οποίες ανοιχτά στήριζε τη Σοβιετική Ένωση.
Το γεγονός αυτό τον κατέστησε υποψήφιο στις θέσεις της εμπροστοφυλακής, μάλιστα, στη μεταπολεμική, μακαρθική, μαύρη λίστα των ανθρώπων της τέχνης και της διανόησης, που συνέβαλαν στην προβολή του κομμουνισμού μέσα από τον κινηματογράφο. Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκινούν το 1937, όταν ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί ούτε το ένα χιλιοστό του εγκληματικά κτηνόδους προσώπου του ναζισμού. Ο ίδιος ο Τσάπλιν δήλωσε ότι αν γνώριζε ή μπορούσε να διανοηθεί την πραγματική διάσταση της ναζιστικής θηριωδίας, δεν θα τολμούσε ποτέ να διακομωδήσει τη δολοφονική της παράνοια. Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα από τη διαδικασία παραγωγής της ταινίας, ο Τσάπλιν αισθανόταν όλο και πιο άβολα σατιρίζοντας τον Χίτλερ, όσο περισσότερο άκουγε τι γινόταν στην Ευρώπη. Λέγεται ότι η εισβολή στη Γαλλία τον έσπρωξε να αλλάξει την ταινία και να συμπεριλάβει σε αυτήν την περίφημη ομιλία του τέλους. Λέγεται ότι ο Τσάπλιν άρχισε να συνειδητοποιεί ότι θα μπορούσε να κάνει χρήση της ομοιότητάς του με τον Χίτλερ για να επιτεθεί στη ναζιστική πολιτική του Χίτλερ, όταν ο στενός του φίλος, σκηνοθέτης και παραγωγός Αλεξάντερ Κόρντα, παρατήρησε ότι η κινηματογραφική περσόνα του Σαρλό, ο αλήτης, θύμιζε πολύ τον Χίτλερ, ιδιαίτερα στο μουστάκι. Ο Τσάπλιν, στην κινηματογραφική του μυθοπλασία, ερμηνεύει διπλό ρόλο. Τον Χίγκελ, το δεσποτικό ηγεμόνα της Τομανίας, σάτυρα του Χίτλερ μέσα από τη ρητορική και το μανιερισμό του, και έναν ντροπαλό, Εβραίο Κουρέα με αμνησία, που επιστρέφει στην πατρίδα του από τα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά από 20 χρόνια παραμονής σε βρετανικά νοσοκομεία. Στην πατρίδα Τομανία όμως όλα έχουν αλλάξει, καθώς ο δικτάτορας Χίγκελ, ολόιδιος ο Εβραίος Κουρέας, βάζει πλώρη για να κατακτήσει στρατιωτικά όλο τον κόσμο, έχοντας ήδη ξεκινήσει αντισημιτικά πογκρόμ. Η εκπληκτική ομοιότητα του Κουρέα με τον δικτάτορα θα γίνει η αιτία τρομερών παρεξηγήσεων. Η σκηνή που ο Τσάπλιν χορεύει μπαλέτο με την Υδρόγειο συνιστά μια από τις σημαντικότερες σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου, ενώ η καταληκτική ομιλία μνημονεύεται για το ανθρωπιστικό της μήνυμα. Στις 15 Οκτωβρίου του 1940 έγινε η πρεμιέρα της ταινίας. Της ισχυρής, λόγω της παιδικότητάς της, σάτυρας Ευρωπαίων δικτατόρων της εποχής που ήταν πολύ, πάρα πολύ εκείνη την περίοδο. Ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι απαγόρευσαν την προβολή της. Στην Ισπανία η ταινία πρωτοπροβλήθηκε μόνο μετά το θάνατο του Φράνκο το 1975. Παρά τον μποϊκοτάζ, το φιλμ προβλήθηκε σε γερμανικό ακροατήριο κάπου στα κατεχόμενα Βαλκάνια, μία και μοναδική φορά. Μέλη αντιστασιακής οργάνωσης αντικατέστησαν την κόπια μιας κωμωδίας που πρόβαλε στρατιωτικό σινεμά με μία κόπια της ταινίας «Ο Μεγάλος Δικτάτορ», που εισήγαγαν από την Ελλάδα και έτσι μια ομάδα Γερμανών στρατιωτών είχε την ευκαιρία να δει την ταινία. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. Those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, or what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine minds and machine hearts.
You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world. That will give men a chance to work, that will give youth a future, and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του απόψινού επεισοδίου. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στο Stephen King που σας χρωστάω. Τις εκπομπές μας τις ακούτε live από το σταθμό Νίκο Στέρεο, τις Τετάρτες στις 10 το βράδυ και μετά μπορείτε να τις βρείτε ηχογραφημένες στο Mixcloud του σταθμού, στην ενότητα αρχείο του site, αλλά και στο κανάλι Ταλέπορος στο YouTube. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Με το φασισμό. Αυτή τη φορά σε εκτέλεση πολυξένης Καράκογλου. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και να βλέπετε ταινίες. Γεια χαρά σε όλους. Απλώσεις σαν χολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου.